συγγνώμης επί α τεχνικού απολογισμού έτους 2021 και β τεχνικού προγραμματισμού έτους 2022 μελετών και έργων του ΦΟΝΤΖΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας είπα και άλλη φορά, μην βάζετε έναν άθεο τώρα διδάξει στον χριστιανισμό. Κύριος Κουδογιώργος είναι ο πιο ανακατάλληλος να ανησυχητής, αυτός έχει καταψηφίσει τα πάντα για τον Κότσο. Έναν άλλο πάνω. Παλιότερα! Παλιότερα! Λοιπόν. Δεν έχει πέσει. Δεν είναι το... Τι λες τώρα, Δημιό, ψηφίζουμε? Καλέ, να κάνω μια τοποθέτηση, θέλω αν δεν θέλει κανείς άλλο. Τι πεις εσύ πάνω. Α, το θέλω. Κύριε Παπαϊθυμίου, το ψηφίζουμε. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Εσύ να το ψηφίσεις πάνω. Ομόφωνα. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε κάτι. Ομόφωνα, λάμπρο. Λοιπόν, γιατί εγώ θα κάνω μια τοποθέτηση πρώτα. Ναι, κύριε. Συνάδελφε, κύριε Ράμος. Λοιπόν, το θέμα λέει έκφραση γνώμης. Ναι. Πέρα από το δόλυμα τώρα και θα πω γιατί μας δουλεύουν. Και μας δουλεύετε. Μάλλον πάτε να μας δουλέψετε. Όχι καθόλου. Εισήγηση επί της γνώμης θα έχουμε. Η Δημοτική Αρχή τι εισήγηται. Εντάξει, ωραία, το έφερε το θέμα. Ο Φώτης θα τα κάνει όλα βαπαριά και καλά. Τι διάολο γίνεται, τι, ποια είναι η άποψη. Δεν μας ξέρω. Να τοποθετηθούμε. Αλλά μην κουράζεστε να σκεφτείτε και να πείτε. Δούλευμα και ξέρετε ποιο είναι το δούλευμα. Να υπάρχει λέει, έχω χάσει κάθε εικόνα τώρα, δεν βλέπω κανένα. Σ' ακούμε όμως, σ' ακούμε. Πες την γλώσσα του λέω. Λοιπόν, υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο εκεί που είναι η διευθυνσμάτα. Το τι αποφασίζουν εκεί, μας ενημέρωσε ποτέ ο Δήμαρχος. Πήρε την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί θα πάει να πει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φόντσα. Έχει λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο και κατ' επέκταση ο κόσμος περιοχής σε αυτά τα θέματα. Όχι. Η προσωπική υπόθεση. Και είναι τώρα και θέμα να πούμε γνώμη. Και όχι να πούμε γνώμη. Εμείς που δεν συμφωνούμε. Γιατί η πλειοψηφία που συμφωνεί δεν μας λέει καλά τα κάνει, κακά τα κάνει. Δεν παίρνει και θέση. Το πρόεδρο θα κάνει. Τι θα ψηφίσουμε τώρα. Τι θα πούμε, θετική γνώμη, ουδέτερη γνώμη, αρνητική γνώμη, σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς έχουμε θέση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και θα το πρωτοφωνάζουμε. Γίνεται η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και ποια ανακύκλωση και τρίκες κατσαρές που τα εργοστάσια που στείλονται θέλουν μεγάλες ποσότητες. Για να έχουν κέρδος. Άρα δεν χρειάζεται ανακύκλωση, που συζητάγαμε πριν. Είναι χρυσός η διαχείριση των απορριμμάτων. Για να κερδίζουν κάποιοι παγάσιδες ή για να πληρώνει ο κόσμος και η υποζύγια. Αυτή είναι η γνώμη μας, είναι κατατεθειμένη. Αλλά δεν αντέχουμε και το δούλευμα. Πέστε γνώμη. Να πει άποψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτή την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου να καταθέσει ο Δήμαρχος, ο κάθε Δήμαρχος, όταν πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο και ζητάει, ναι. Αλλά έτσι, να δίνουμε μια επίφαση, δηλαδή, δημοκρατίας. Κύριε Πίτο. Ναι. Δεν ξέρω, ο κύριος Δήμαρχος είναι εκεί ή έχει υποχωρήσει. Εδώ. Εγώ θα κάνω ένα φορά, επειδή ακούστηκε και μια κουβέντα στην αρχή του Συμβουλίου, όσο αφορά τα απορρίμματα. Εγώ θα κάνω μια αναφορά στην καινούργια νομοθεσία που έχει περάσει, στην οποία επιβάλλεται τέλος τα φύση κουτιδιών, το οποίο είναι 20 ευρώ για την, 20 ευρώ για την επόμενη τετραετία στον τόνο, 5 ευρώ το χρόνο. 5 ευρώ το χρόνο. Στις 12 Ιανουαρίου, γι' αυτό είναι ότι αυτό θέλω το Δημοκράτη να μας το επιβεβαιώσει και να μας πει τι έγινε. Στις 12 Ιανουαρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΝΤΖΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φόντζα υποχρέωσε το Δήμο Χαλκιδών σε ένα έργο που έκανε εκεί πέρα για την απόθεση του σκουπιδιού να βάλει στον προϋπολογισμό το τέλος του ταφής. Τι σημαίνει αυτό? Ετοιμάζει το προπομπός δηλαδή για τους επόμενους Δήμους. Για 60 ευρώ το πανελάβει, Γιώργο. Δεν τελείωσα πάνω, δεν τελείωσα. Σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα που μας παρουσιάζεται σήμερα, τι είναι έργοι θα γίνουν? Εγώ δεν θα το δω. Εμείς δεν είμαστε στην περιφέρεια. Στο Δήμο Μακρακόμης. Τι είναι έργοι γίνονται στο Δήμο Μακρακόμης? Γιατί αυτή η εξίσωση λύνεται με έναν τρόπο. Με ανακύκλωση. Και όχι ανακύκλωση γενικά, σωστή ανακύκλωση. Γιατί τα μισά από αυτά πάνε στην ανακύκλωση που πετάνε για άδεια. Πάνε για τα φίδια, δηλαδή, τα πληρώνει. Τι είναι έργοι γίνονται λοιπόν στο δικό μας το Δήμο μέσω του τεχνικού προγράμματος του Πότζα, ώστε να ενισχύσουμε αυτή την ενέργεια για να κατεβάσουμε το τέλος? Γιατί αυτό το τέλος, πού θα βγει και θα μπει? Στα δημοτικά τέλη των δημοτών θα μπει. Εκεί δεν θα μπει. Πού θα μπει, φίλε Πάνο? Αυτό που κάνουμε εμείς σαν τελείωσες. Και ο Δήμαρχος εκεί, γιατί απόφαση ήταν ομόφωνη, ψήφισε ομόφωνα να δει τον προϋπολογισμό της Χαλκίδας. Πού είναι ο Δήμαρχος να μας πει τι ακριβώς έχει στο Διοικητικό Συμβούλιο? Μπορεί εγώ να έχω λάθος πληροφόρηση. Να απαντήσω εγώ πρώτα στο ένα κομμάτι. Δηλαδή, άνοιξαν τον δρόμο, όχι, δεν απαντήσω, θα τελειώσω. Θα καταλάβει ο κόσμος τι γίνει. Οι Δήμαρχοι που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φόντζα έσπασαν κανονικά το χαλί για το τέλος 5 ευρώ κάθε χρόνο στον τόνο στα σκουπίδια. 20 ευρώ στο σύνολο της τετραετίας. Στον τόνο υπενθυμίζω. Τώρα παίζουν. Να ξεκινήσω ότι στον Δέλτα Σίγμα συμμετέχουν όλοι οι Δήμαρχοι. Είναι όλοι. Σου είπε κανείς το αντίθετο. Είναι όλοι οι Δήμαρχοι. Αποφασίζουν. Δεν είναι όλοι οι Δήμαρχοι. Δεν είναι όλοι οι Δήμαρχοι. Είναι κλεισμένοι. Δήμαρχοι, δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Δεν είναι όλοι οι Δήμαρχοι, είναι όσοι είναι, όσοι είναι εκλεγμένοι. Έχουν όλοι λόγο στο φόδο, όλοι οι Δήμαρχοι, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι όλοι. Αυτό που κάνουμε εμείς στο Δήμο για να έχουμε μια μείωση είναι ακριβώς αυτό που θα γίνει, δεν έχει γίνει ακόμη, το ΣΜΑ. Αν κάνουμε το ΣΜΑ, εμείς μειώνουμε πάρα πολύ το κόστος. Δεν έχει καμία σχέση με το κόστος. Όχι, επειδή μου λέω τι κάνουμε για το Δήμο. Θα σας πω. Θα σας απαντήσω. Τέλος ταφής, είτε το πας με την πρέσα. Όχι, δεν θα απαντήσω, για να απαντήσω για να παραπληροφορήσω πάλι τη δημότητα. Αυτό δεν με ρωτάς, δεν με ρωτάς, δεν με ρωτάς. Είτε πας με την πρέσα πάνω στους γειτόνους, πάνω πέντε απορριμματοφόρα, το τέλος θα πεις να το πληρώσεις. Τι κάνεις και λες τώρα με το ΣΜΑ? Το ΣΜΑ μας γειτόνι από αλλάξοντα. Είτε η συγκομιδή και η αποκομιδή είναι ξεχωριστό κομμάτι. Είναι άλλο. Στο διατάφα λοιπόν. Ποιο φοβούρι. Απάντηση πάρει για αυτό που είπαμε, για τον δρόμο που πάρει. Δεν θες να απαντήσω, τι, εγώ ρωτάς, δεν θες να απαντάω. Δεν θες να απαντάω. Έκφραση γνώμη, λέει. Τι να ψηφίσεις. Πες να συνταχθούμε με τη Δημοτική Αρχή, τι λέει η Δημοτική Αρχή. Να ψηφίσουμε ή να μην το ψηφίσουμε. Ομόφωνα. Να το ψηφίσουμε, δηλαδή λέτε. Δεν μ' ακούσετε, δεν ακούγουμε. Μέχρι τώρα δεν μας είπατε τι να κάνουμε. Εμείς θα συνταχθούμε με εσάς. Να ξανάρθει το θέμα σε Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο σε εμάς δεν έχει γίνει από πότε. Παρακαλώ, συμφωνείτε σε αυτό που είπε ο κύριος Ρωμανός. Να κάνω την πρόταση, κύριε Παπαϊθήμιο, κύριε Λιλάμου. Τι κάνετε, ναι. Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη. Να στείλουμε αυτό. Ούτε για την ταφή. Καλά τώρα, εντάξει, εσύ μπορεί να λες ότι θέλεις. Γιατί να σε κάνω τώρα. Ούτε αυτό σε λες, Λιλάμου. Ή λες άποψη. Τι να λες. Να το ψηφίσουμε όλοι. Καμία άψη στα δημοτικά τέλη. Καμία άψη από φόρτα στα σκουπίδια. Θα καταθέσεις άποψη για να ψηφίσουμε υπέρ κατά. Ή το φέρνει το θέμα, μπορείς να έχει εισήγηση. Σου είπα. Οτιδήποτε άλλο εκτός του ΝΕΚΟ είναι για να κοινοποιήσουμε τα παιδιά μας. Αυτό το πράγμα είναι μονόδρομο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν θα κάνουμε τα σκουπίδια. Πού θα τα πάμε? Εν πάση περιπτώσει, ότι γίνονται κάποιες σπατάλες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά νομίζω ότι είναι μονόδρομο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Άρα δεν έχουμε να ψηφίσουμε τίποτα. Ακριβώς. Δεν έχουμε ισχύ.
πώς δεν έχεις. Είναι διατεχνικό πρόγραμμα, δεν είναι πρόγραμμα. Κύριε Γιτοσυγητή, υπάρχει Επισυνοπτόμενο είναι. Κύριε Στεόπουλος, μπορώ να σας πω κάτι. Διαβάζοντας όλο αυτό που μας στείλατε για ενημέρωση, εγώ διάβασα ότι πρέπει να μέχρι το 24 να ανέβει η ανακύκλωση στο 65%. Άρα αυτό είναι ένας στόχος ο οποίος εμείς τον προλάβουμε, τον πετύχουμε όταν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Και το δεύτερο τι είναι. Στο διαβαστικό που μας έστειλατε γράφει ότι μπορεί να έρθουν παρουσία στελεχών και να μας ενημερώσουν. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό να γίνει στο επόμενο συμβούλιο. Λοιπόν, νομίζω είναι εξαιρετική η πρόταση του κ. Δόπουλου. Νομίζω που δεν είχαμε να ενημερωθώ όπως και λέγεται. Νομίζω ότι νομίζω ότι πρέπει να αναβληθεί το θέμα όπως είπε και ο κ. Ράμος. Συμφωνείτε. Να αναβληθεί και να συζητηθεί αν είναι δυνατό με τα στελέχη που θα βγουν από το Φόρτζα. Ωραία. Η πλειοψηφία να έχει εισήγηση επί των καταγραμμένων. Η εισήγηση είναι αυτές οι 56 σελίδες που έστειλε ο Φόρτζα. Ωραία. Δεν εισήγησε αυτό. Τι είναι. Αυτός θέλει. Λοιπόν, και αυτός δεν είσαι. Και αυτοί λένε την άποψή σα. Εάν συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Αυτό ήταν ο μέσο. Δεν με αποσύρετε. Α πούμε που είναι η τώρα. Αυτό είσαι. Όχι 56, συγγνώμη, 46 λίδε. Κύριε Κοντογιώργο. Απόσυρση λοιπόν του θέματος. Πάμε στο 8.